Φίλε και φίλοι του Έλληνου.jr, καλησπέρα. Είναι Κυριακή και είναι το σχόλιο τη ημέρα από το Θάνο Τσίμπο. Ε, Χθε είχαμε τον αγώνα τη ΑΕΚ. Νομίζω όλοι τον είδατε. Είδατε τι συνέβη. Ε, η ΑΕΚ ξεκίνησε τον αγώνα πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά προετοιμασμένη, ε, με σωστή τακτική. Πήρε το προβάδισμα, το κρατούσε σχετικά άνετα, νομίζω, ε, μέχρι που συνέβη αυτό που συνέβη με τον Αγκόλα. Νομίζω ότι πλέον ε, τα πράγματα έχουν ξεφύγει, δηλαδή δεν ξέρω τι να πω με την κακοδαιμονία που υπάρχει στην ομάδα. Έχουμε ήδη ένα τρομερό σοκ και την τραγωδία με τον Στέφαν Γέλοβατς και βλέπουμε χθες να συμβαίνει ένας τραυματισμό που όποιον γιατρό και να ρώτησα μου έχει πει ότι στα 20 χρόνια να συμβεί μια φορά. Ε, αυτό συνέβη στον Αγκόλα χθε. Και επειδή μπορεί σε κάποιους να ακούγεται δικαιολογία ε, για την εμφάνιση της ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο, ε, πρέπει να πούμε ότι πλέον στην εξίσωση έχει μπει και το ψυχολογικό θέμα για τους παίκτες της ΑΕΚ. Έχουν ήδη υποστεί ένα πολύ μεγάλο σοκ ε, με τον άδικο χαμό του Γέλοβατς. Σκεφτείτε τώρα ότι μπήκαν στα ποδητήρια και είδαν τον συμπέκτη τους να βγάζει αίμα από το στόμα και να έχει αιμορραγία. Είναι πράγματα που είναι δύσκολα διαχειρίσιμα όταν έχει ήδη περάσει αυτό που έχει περάσει. Και μ, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δηλαδή, δεν είναι μόνο για να κάνουμε αγωνιστική ανάλυση και τακτική και αν έπαιξε ο ένα καλά και έπαιξε άλλος άλλο καλά. Είναι κάποια πράγματα μεγαλύτερα από το μπάσκετ και θα πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη μα. Από εκεί και πέρα, αγωνιστικά, τι να πούμε. Ε, νομίζω, θα μου πείτε τώρα ε, το λε ε, το ασφαλούς, αλλά νομίζω ότι αν έπαιζε ο ή έκ το κέρδιζε αυτό το ματ. Ήταν, είχε μπει πολύ καλά και αν είχε και την βοήθεια του Αγγόλα ε, νομίζω εύκολα ή δύσκολα, τέλο θα κέρδιζε. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι πλέον είναι φανερό και το έχουν καταλάβει και όλοι οι αντίπαλοι προπονητέ ότι η ΑΕΚ από, το, από τα μέσα του τρίτου στι αρχέ του τέταρτου δεκαλέπτου αρχίζει και κουράζεται. Ε, πιέζει, πιέζουν οι αντίπαλοι προπονητέ πάρα πολύ του περιφερειακού τη ΑΕΚ. Ε, πράγμα που του Οδηγεί σε λάθη, κούραση, θολώνει το μυαλό του και ειδικά στα εκτό έδρα παιχνίδια, γιατί, αν πούμε ότι στα εντό τέλο πάντων παίρνουν λίγο ενέργεια από την εξέδρα, από το πάθο, από όλα αυτά που υπάρχουν. Στα εκτό έδρα είναι λίγο πιο δύσκολο και βλέπουμε και τη μεγάλη διαφορά που έχει ο κολόμ ε, ανάμεσα στα εντό και στα εκτό έδρα παιχνίδια. Ε, δεν είναι το ίδιο. Το θέμα τώρα είναι ότι πάμε την Τρίτη σε ένα παιχνίδι όλα για όλα. Ε, δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα εκτό από την νίκη, έστω και με μισό πόντο. Η ΑΕΚ, όπως όλα φαίνονται, θα έχει ε, τον Αγκόλα στη σύνθεσή της, που φυσικά είναι το βασικό της όπλο επιθετικά πλέον και πριν από αυτό το τραυματισμό βρισκόταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Ε, γι' αυτό είχε ανέβει και η ΑΕΚ συνολικά σαν ομάδα. Οπότε η ΑΕΚ θα πρέπει να κερδίσει. Ο, το προπονητικό σταθμό έχει σήμερα και αύριο για να ετοιμάσει ένα πλάνο νίκης, την τακτική της απέναντι σε μια ομάδα που είναι σκληρή, την είδαμε στο πρώτο αγώνα, αλλά δεν έχει και κανένα τρελό ταλέντο ας πούμε. Είναι μια καλή ομάδα, με σταθερέ, αλλά όχι τίποτα τρομερό. η ΑΕΚ θα πρέπει να είναι σοβαρή, να είναι καλά προετοιμασμένη για να κερδίσει και να έχει ελπίδες για να συνεχίσει στην Ευρώπη. Από εκεί και πέρα, πλέον είναι παραπάνω από σημαντικό το ζήτημα της ενίσχυσης. Ε, νομίζω είναι προφανέ σε όλου ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί 7 παίχτε να βγάλουν όλη τη χρονιά. Ε, πόσο μάλλον όταν η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή δεν λέμε για αντικατάσταση κάποιων ξένων που ήδη υπάρχουν στην ομάδα, αλλά παίζει με πέντε ξένου. Είναι ένα θέμα τη διοίκηση αυτό που πρέπει να λύσει. Έχει παρατραβήξει αυτό το θέμα με τα μπαν, αλλά δυστυχώ δεν γίνεται κάτι. Ε, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Η ομάδα θα σκάσει και δεν ξέρω και κατά πόσο θα μπορέσει να πετύχει να είναι μέσα στους στόχους της μέχρι το τέλος της σεζόν. Θα δούμε, είναι αυτό το κρίσιμο παιχνίδι την τρίτη τώρα και μετά ακολουθεί το πάρα πολύ κρίσιμο επίσης παιχνίδι ε, με, τον, με το περιστέρι για το κύπελο. Θα δούμε τι θα γίνει, ας ελπίσουμε τα καλύτερα και να, κυρίως να μην έχουμε άλλους τραυματισμούς και άλλα σοκ στην ομάδα. Καλό βράδυ.